σήμερα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Συντονιστικού της Περιφερειακής Ένωτας Χανίων, συζητήσαμε με όλους τους συναμόδιους φορείς. Το Περιοδιστικό Σώμα ως ο υπηρεσιακός βραχίωνας της πολιτικής προστασίας είναι αυτός που είναι ο πρώτος ανταποκριτής σε όλες τις καταστροφές. Οπότε επισημάναμε κάποιες λεπτομέρειες στην διαδικασία που θα μας κάνει να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Ένα θέμα που συζητήθηκε είναι οι καθαρισμοί που γίνονται κάθε χρόνο. Αρκούν στο να ανταποκριθεί ο νομός στην πρώτη καταστροφή που θα αντιμετωπίσει. Στη συνέχεια όμως θα πρέπει οι βασικές αρτηρίες τουλάχιστον να ξαναελέγχονται προκειμένου να ανταπεξέλθουν και στην επόμενη κακοκαιρία που θα χρειαστεί να διαχειριστεί νομός. Οπότε η πρόταση από εμάς είναι επανέλεγχος στις νευραλγικές περιοχές του νομού μετά από κάθε θεομηνία προκειμένου να αντέξει την επόμενη. Η περιοχή του Δήμου Πλατανιά, του Πλατανιά που υπάρχει μια έντονη τουριστική ανάπτυξη, είναι μια από αυτές τις περιοχές. Η πολιτική προστασία εδώ της Περιφερειακής Ένωτας έχει εντοπίσει και έχει χαρτογραφήσει τα προβληματικά σημεία. Είναι ο ταυρονί της ποταμός. Είναι σαφώς εκεί που έπεσε και ο ποταμός στη γέφυρα του Γερίτη. Και όπου υπάρχει έντονη ανάπτυξη τουριστική, είναι φυσικό επόμενο ότι θα υπάρχουν προβλήματα.